Κύριε Κατσότη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Το εργασιακό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την κυβερνόσα παράταξη, θυμίζω, με 158 θετικές ψήφους. Καταψήφισε επί της αρχής ίσομη αντιπολίτευση με 142. Ωστόσο, στην ονομαστική ψηφοφορία, η αντιπολίτευση πλην του ΚΚΕ είπε ναι στις λεγόμενες ρυθμίσεις με θετικό πρόσημο. Θα ήθελα, κύριε Κατσότη, να μας πείτε ποιο είναι το σκεπτικό καταψήφισης διατάξεων, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή κάρτα, το δικαίωμα στην πατρική άδεια, την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης σε εργασιακούς χώρους κτλ. Κύριε Παπαβασιλείου, έχουμε ένα νομοσχέδιο, νόμο πια τέλος πάντων, που αλλάζει τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Χτυπά την καρδιά, να το πω έτσι, του εργαζόμενου που είναι ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος, ο σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος. Άκουσα προηγουμένως το ρεπορτάζ που έκανε ο εργατικός υπεύθυνος του σταθμού. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε το διάλειμμα εκτός ωραρίου εργασίας, φορτώνοντας αμέσως σε 8 ώρες άλλη μισή ώρα. Φορτώνει 2 ώρες ακόμη με τη διευθέτηση. Μιλάμε 10 ώρες και μισή. Εν τω μεταξύ, τι κάνει πέρα από εκεί, νομοθετεί την αύξηση της υπερεργασίας. Από 3 ώρες που ήταν μέχρι τώρα, η υπερεργασία πάει στις 5 ώρες την εβδομάδα. Μία ώρα δηλαδή κάθε μέρα. Οι υπερορίες αυξάνονται και μειώνεται η αμοιβή τους στις 150 ώρες και από 60% η υπερορία πάει στο 40%. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια που την παρουσίασε με ψέματα όσον αφορά το θέμα αυτού του εργάσιμου χρόνου. Γενικεύει την εργασία της Κυριακής και ενώ έλεγε ότι θα δίνει Παρασκευή, καταργεί και την Κυριακή. Στις μητέρες και στους γονείς συνολικά εδώ των παιδιών. Καταργεί λοιπόν και την Κυριακή, γιατί γενικεύει την απασχόληση της Κυριακής. Μάλιστα. Νομοθετεί την τηλεργασία με τηλετιμότητα όλο το 24ωρο στον εργαζόμενο. Καταργεί, ναι. Κύριε Κατσότη, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Το ερώτημα ναι, όμως είναι. Η ψηφιακή κάρτα. Ναι. Η ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι υπέρ του εργαζόμενου. Η ψηφιακή κάρτα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει αυτή η έκθεση σέρκας για το διαχωρισμό του χρόνου σε ενεργό και μη ενεργό. Ο οποίος ο ανενεργός χρόνος θα αφαιρείται. Διάλειμμα. Πήγε, κουράστηκε, δεν έχει παραγωγή. Όλα αυτά θα χρησιμοποιούνται από την εργοδοσία για να μπορέσει να μπει στην πράξη αυτή η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διαχωρισμό του χρόνου σε ενεργό και μη ενεργό. Η κυβέρνηση πάντως διατείνεται ότι ο εργαζόμενος πλέον θα είναι κατοχυρωμένος, θα έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης, αφενός, αφετέρου ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί η μαύρη εργασία και οι αδήλωτες υπερορίες. Τον εργοδότη λοιπόν η κυβέρνηση ενισχύει με την ψηφιακή κάρτα για να μπορέσει να μειώσει την αμοιβή των εργαζομένων, αφήνοντας απ' έξω αυτόν τον χρόνο που θα τον θεωρεί ανενεργό. Δεν είναι όμως αντιφατικό, κύριε Κατσότη, από τη μία να καλείται σε προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως μας αναφέρετε, και από την άλλη να απορρίπτεται ρυθμίσεις που ενέχουν κοινωνικό πρόσημο. Ακούστε, κύριε, όταν ένα νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά τη ζωή του εργαζόμενου, καταργεί εργασιακά και καταργεί το δικαίωμα του εργαζόμενου να αγωνιστεί, ουσιαστικά χτυπώντας την ίδια την οργάνωση, το σωματείο, το δικαίωμα του να συνδικαλιστεί κάποιος να αγωνιστεί, τότε λοιπόν αυτά που λέτε εσείς για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη βία στο χώρο δουλειάς, ναι. Πρέπει και αυτό να σας πω ότι και αυτό είναι, αν θέλετε, μπορεί κάποια ή να είναι διακηρυκτικού περιεχομένου ζητήματα, ωστόσο όμως ακυρώνονται από το νομοσχέδιο και από όλα αυτά που θεσπίζει αυτό το νομοσχέδιο, που χτυπά την καρδιά, να το πω έτσι, όπως σας είπα προηγουμένως, και το δικαίωμα του εργαζόμενου να αγωνίζεται για να εφαρμοστούν αυτά στο χώρο δουλειάς. Συνεπώς, αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από το οποίο ζητάτε συνολική απόσυρση του νομοσχεδίου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιο ασκεί βία στο χώρο δουλειάς? Βάζει τον εργοδότη, το νομοσχέδιο προβλέπει, ο εργοδότης θα μπορεί να ορίζει το πρόσωπο
πρόσωπο όπου θα καταθέτουν οι εργαζόμενοι για να μπορούν να καταγγέλουν μορφές βίας. Ωστόσο όμως η βιακή παρενόχληση δεν πάει μόνο στη βία και στην παρενόχληση απέναντι στην εργαζόμενη γυναίκα. Πάει και στη βία και στην παρενόχληση αν ένας συνδικαλιστής πάει για παράδειγμα και μιλήσει στον εργαζόμενο και τον καλέσει σε απεργία. Μάλιστα. Και αυτό είναι μέσα. Άρα λοιπόν δεν είναι αθώες αυτές οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι συλλογικός εκφρασής του μεγάλου κεφαλαίου και προσπαθεί μέσα από τις οδηγίες να μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, χτυπώντας τους εργαζόμενους στα δικαιώματά τους. Εκεί ήθελα λίγο να περάσουμε. Η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους χθες στη Βουλή. Ακούσαμε τόσο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, όσο και την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, την κυρία Γεννηματά, να κατηγορούν το κυβερνών κόμμα ότι ενδιαφέρεται για τα κέρδη των ισχυρών. Ακούσαμε και τον κύριο Κουτσούμπα να αναφέρει ότι το μόνο που θα επιτύχει το εν λόγω νομοσχέδιο είναι να λειτουργήσει προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Διακρίνει κανείς, κύριε Κατσότη, κοινά σημεία αναφοράς? Μπορεί το εργασιακό, είναι το ερώτημα, να λειτουργήσει ως πεδίο σύγκλησης του ΚΚΕ με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ακούστε, το ΚΚΕ έχει καθαρίσει, έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση και λέει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι ανάπτυξης. Ο ένας είναι αυτός η βαρβαρότητα που υπάρχει σήμερα, η απανθρωπιά αυτού του συστήματος, που αν θέλετε ευθύνεται για τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία, τον πόλεμο, την προσφυγιά. Και ο άλλος δρόμος είναι αυτός που λέει το ΚΚΕ, η άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας, όπου ο ίδιος ο λαός θα έχει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας. Όταν λοιπόν αυτά τα κόμματα σήμερα, με διαφορετικές προσεγγίσεις, στηρίζουν αυτή τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάκαμψης σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι θα πληρώσουν αδρά και το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα, γιατί είναι ο πρώτος λογαριασμός αυτό το νομοσχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ήταν το πρώτο προαπαιτούμενο και το Ταμείο Ανάκαμψης το στήριξαν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα το ΚΚΕ να κάνει μέτωπο με αυτές τις δυνάμεις ενάντια αντίθεση στη δεξιά. Η δεξιά, αριστερά, είναι ζητήματα, είναι έννοιες σήμερα που αν θέλετε πρέπει ο κόσμος να το ξεκαθαρίσει, ότι πρέπει να ξεκαθαρίζει τις δυνάμεις ανάλογα ποιον έχουν απέναντί τους. Έχουν τους εργαζόμενους ή έχουν τους εργοδότες. Δυστυχώς απέναντι στους εργαζόμενους είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μάλιστα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο για το συλλογικό δίκαιο που έχει μέσα και τον περιορισμό, αν θέλετε, της απεργίας, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και όλα αυτά, λοιπόν, δεν έγινε και τόσο μεγάλη συζήτηση. Το θέμα του εργατοπατερισμού, που αν θέλετε αναδείχθηκε μέσα από όλο αυτό το νομοσχέδιο, ενώ οι εργατοπατέρες είναι αυτές οι δυνάμεις στο κίνημα που αν θέλετε υλοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις του μεγάλου κεφαλαίου μέσα στο εργατικό κίνημα, βάζουν τη φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Συνεπώς διαχωρίζεται πλήρως την θέση σας, κύριε Κατσότη. Βεβαίως. Κάτω το κίνημα, στο κίνημα κάτω μπορούν να συναντηθούν εργαζόμενοι ανεξάρτητα του ψήφισαν και να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, τη ζωή τους, να διεκδικήσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Είναι σαφές. Κάτω βεβαίως μπορεί να συναντηθούν οι εργαζόμενοι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων. Κύριε Κατσότη, κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να περάσουμε στο θέμα της πανδημίας, γιατί έχει ανοίξει ευρέως η συζήτηση για παροχή διευκολύνσεων σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Η θέση του ΚΚΕ ποια είναι από αυτού? Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Εμείς ρίχνουμε πολύ μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία με αντιφατικές δηλώσεις σε σχέση με τα εμβόλια και όλα αυτά που ακούσαμε, που αν θέλετε βίδαμε όλη αυτή την περίοδο, έχει σημαντικές ευθύνες για το ότι ο λαός σήμερα δυσπιστεί, το ότι εκφράζει αν θέλετε αυτή τη στάση απέναντι στους εμβολιασμούς, και δεν φταίει ο λαός αν η κυβέρνηση δεν έχει χειριστεί σωστά όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Όπως για παράδειγμα το τελευταίο της AstraZeneca, το εμβόλιο της AstraZeneca, που ενώ μέχρι τώρα υπήρχε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η επιστημονική άποψη ότι δημιουργεί πολλές παρενέργειες από μία ηλικία και κάτω, δυστυχώς η κυβέρνηση εδώ έκανε
έκανε, επέτρεψε τον εμβολιασμό στην ηλικία κάτω των 40, με αποτέλεσμα σήμερα αυτός ο μεγάλος πληθυσμός να είναι σε μια φάση δύσκολη, να βλέπει, να ακούει την κυβέρνηση να λέει ότι απαγορεύεται κάτω των 60 πια ο εμβολιασμός της AstraZeneca, αλλά αυτοί όμως που κάνουν την πρώτη δόση να την κάνουν. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό, και να κλείσουμε παρακαλώ, σήμερα υπάρχει, ναι, τελειώνω με αυτό, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, πρέπει να πείσει συνολικά για την αναγκαιότητα να εμβολιαστεί ο κόσμος, και εμείς είμαστε σαν ΚΚΕ, λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, όχι όμως να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις που η κυβέρνηση σήμερα ετοιμάζει, γιατί και αυτό έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες επιχειρηματικών ομήλων, όπως ο τουρισμός για παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ και το καθεξής. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.